Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Θέλω στο σημείο αυτό να μου πει το κοντρόλ αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον κύριο Βαμβακίδη. Είμαστε έτοιμοι? Θα με ειδοποιήσετε εσείς. Θα συνδεθούμε σε ένα-δυο λεπτά με τον κύριο Αθανάσιο Βαμβακίδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της νομισματικής πολιτικής για την Ευρώπη, της Bank of America Merrill Lynch. Θα συνδεθούμε μαζί του στο Λονδίνο να ακούσουμε την άποψή του. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χατζηνικολάου, τα μεγάλα προβλήματα της αγοράς αυτή τη στιγμή, μετά από αυτήν την απέραντη θυσία των τελευταίων 4 ετών που συζητήσαμε και νωρίτερα, είναι πρώτα απ' όλα η έλλειψη ρευστότητας. Σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και εξωστρεφή χαρακτήρα, και το έχουμε δει αυτό από τα στατιστικά στοιχεία των εξαγωγών, ενώ είχαμε καταφέρει ένα μικρό θαύμα, θα έλεγα, τη διετία 11-13 μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του 13 με αύξηση των εξαγωγών, ξαφνικά από τις αρχές Ιουνίου του 2013 βλέπουμε να υπάρχει μια ραγδαία πτώση. Και αυτό εμπολής οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητος. Την έλλειψη ρευστότητος η οποία θα έπρεπε να είχε αποκατασταθεί από την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την περίφημη. Πήγαμε στο δεύτερο έλεγχο της BlackRock, που ανέδειξε μια νέα μαύρη τρύπα, η οποία ακόμη επίσημα δεν έχει ανακοινώσει. Επίσημα δεν έχει ανακοινώσει. Και βεβαίως το μόνο σημείο από το οποίο θα μπορούν να αντλήσουν πόρους για να καλύψουν αυτή τη μαύρη τρύπα είναι από το τούχου σου, που βεβαίως δεν είναι για αυτό το σκοπό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα καθυστερήσει πάρα πολύ η αποκατάσταση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Και όπως είπα, υγιείς επιχειρήσεις σήμερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν στις καθημερινές τους ανάγκες τη στιγμή που υπάρχουν παραγγελίες στο εξωτερικό, τις οποίες θα μπορούσαν να εκπληρώσουν. Τώρα, πηγαίνουμε στο θέμα της φορολογίας. 14 νομοθετικές ρυθμίσεις το τελευταίο 18μήνο, μία ατέλειωτη φοροεπιδρομή. Και δυστυχώς ακούσαμε και διαστόματος του κυρίου Στουρνάρα ότι μέσα στο 2014, που υποτίθεται ότι θα έχουμε και θετικό πρόσημο ανάπτυξης, αναρωτιέμαι πώς, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή σε αυτό το αισχρό φορολογικό νόμο που ισχύει. Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μιχάλη, να ξαναφέρω εγώ το ερώτημα που έκανα πριν από λίγο και το οποίο βλέπω ότι κανείς δεν θέλει να συζητήσει. Αν το χρέος μας χαριστεί αύριο το πρωί, έχουμε τρόπο η χώρα να μην ξαναφτάσει σε χρεοκοπία? Δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μπορέσει. Έχουμε σχέδιο. Σχέδιο υπάρχει. Σχέδιο για την ανάπτυξη. Σχέδιο αναπτυξιακό. Εθνικό σχέδιο υπάρχει. Εθνικό σχέδιο εγώ δεν έχω. Ακούτε εσείς από τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω όμως. Πράγματα που σαν άνθρωπο της αγοράς να σας πείθουν ότι θα προχωρήσει η χώρα προς τα εκεί. Μεμονωμένα ίσως, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις που έχουν γίνει από πολλούς φορείς, παραγωγικούς φορείς, αρκούν για να μπορέσει να συνταχθεί ένα τέτοιο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Αλλά όταν δυστυχώς δεν υπάρχει συστράτευση δυνάμεων, γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί ότι εδώ έχουμε μια εθνική κρίση, δεν προσφέρεται αυτή η εποχή για μικροκομματικά ωφέλη. Και απευθύνομαι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα, ισχύει εν τη ενώση. Αν δεν περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους και ιδιαίτερα προς τις βορειοευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι πραγματικά μπορούμε να καταφέρουμε να επιστρέψουμε στο μονοπάτι της ανάπτυξης και τάχιστα, αν θέλετε και με ένα συνασπισμό δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Νότου. Το έχουμε πει επανειλημμένως, διότι δεν είμαστε οι μόνοι. Σήμερα δεν είναι η Ελλάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Και η Ιταλία έχει σοβαρότατα προβλήματα και η Ισπανία σοβαρότατα προβλήματα και καλυμμένα και βεβαίως και η Πορτογαλία και όσον ούπο και η Γαλλία. Άρα το σύστημα νοσεί και πρέπει να τεθούν αυτά τα θέματα σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Βαμβακίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας θέσω ένα απλό ερώτημα, μοιάζει απλό, αλλά για μας εδώ είναι σύνθετο πολύ. Η συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα γύρω από το θέμα αυτό είναι σύνθετη συζήτηση. Πιστεύετε ότι είναι λύση για την Ελλάδα η επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους της και η μείωση των επιτοκίων? Ή αντίθετα πιστεύετε, ποια από τις δύο λύσεις θεωρείτε πιο καλή, ότι πρέπει να γίνει κούρεμα, πρέπει να υπάρξει απομείωση του χρέους της? Κούρεμα θα ήταν το καλύτερο, αλλά πολιτικά πιστεύω ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο. Γιατί το λέτε αυτό? Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Ναι.
Κούρεμα θα ήταν το καλύτερο, γιατί πραγματικά το ελληνικό χρέος είναι ακόμα πολύ υψηλό, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν πολιτικά αδύνατο για την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί? Θα έπρεπε κάτι τέτοιο να ψηφιζόταν από τα άλλα κοινοβούλια και το γερμανικό κοινοβούλιο και πολιτικά θα ήταν δύσκολο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα χρειαζόταν ένα πολύ μεγάλο κούρεμα για να εξασφαλιστεί βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να το δεχτούν στην υπόλοιπη Ευρώπη και ίσως, εάν το κάνανε και για την Ελλάδα και άλλες χώρες της περιφέρειας, να ζητούσαν κάτι παρόμοια. Ταυτόχρονα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει, δεν έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ακόμα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ακόμα και αν γίνει ένα κούρεμα, το χρέος θα είναι βιώσιμο. Χρειάζονται ακόμα αρκετές μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις, τι είδους μεταρρυθμίσεις? Καταρχήν, ενώ έχουμε κάνει πολύ σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας. Το πιο πιθανό είναι πέρυσι ότι είχαμε ένα πολύ μικρό πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά ο στόχος είναι μέχρι το 2016 να φτάσουμε σε ένα πλεώνασμα 4,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πώς θα γίνει αυτό και άλλοι φόροι? Χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά ελπίζουμε ότι επειδή από εδώ και πέρα η οικονομία θα έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν θα είναι αυτή η προσαρμογή τόσο μεγάλη όσο αυτό που είχαμε κατά διάρκεια της ύφεσης. Αλλά χρειάζονται και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ώστε να γίνει πιο φιλικό το επιχειρησιακό περιβάλλον, ώστε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις που να βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας. Το πρόγραμμα υποθέτει ότι στην επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με ρυθμούς κατά μέσο όρο 3%. Αυτός είναι ένας πολύ γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης. Για να φτάσουμε όμως εκεί, χρειάζεται το πρόγραμμα να συνεχίσουμε να το εφαρμόζουμε. Πείτε μου, κύριε Βαμβακίδη, το τμήμα του χρέους μας, το οποίο αφορά τις τράπεζες, αυτά τα 50-60 δις, θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να το αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, δηλαδή να φύγει τουλάχιστον αυτό από πάνω μας, με πολιτική διαπραγμάτευση? Αυτό θα έπρεπε να γίνει, δυστυχώς όμως η υπόλοιπη Ευρώπη δεν το έχει δεχθεί. Αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια στο επίκεντρο της κρίσης, είχε υποπίεση της Ιταλίας, είχε δεχτεί η Μέρκελ ότι θα μπορεί ο σταθεροποιητικός μηχανισμός να δίνει δάνεια στις τράπεζες άμεσα, χωρίς να πηγαίνει μέσα από το κράτος. Δυστυχώς όμως, όταν οι αγορές ηρέμησαν μετά από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το πλάνο αυτό έχει αφαιθεί και ενώ προβλέπεται μια τέτοια ανακεφαλαίωση των τραπεζών, προβλέπεται για το μέλλον. Οπότε δεν θα υποφεληθεί η Ελλάδα από κάτι τέτοιο. Τώρα, θέλω να σας κάνω ένα ακόμη ερώτημα. Επειδή είστε τραπεζίτης, η χώρα, η Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να επιδιώξει να γυρίσουν πίσω τα χρήματα που έφυγαν τα τελευταία 4 χρόνια σε ξένες τράπεζες? Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε ένα από τα μελήματά της, αφού έχει πρόβλημα και θέλει να στηρίξει τις τράπεζές της, θέλει να στηρίξει τη ρευστότητα στην αγορά, δεν θα έπρεπε ένα από τα πρώτα μελήματα των κυβερνήσεών της να είναι η επιστροφή των χρημάτων που έφυγαν προς ξένες τράπεζες, δίνοντας κίνητρα γι' αυτό? Απολύτως, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στην οικονομία. Ενώ κάποιες καταθέσεις έχουν αρχίσει να έρχονται πίσω, οι ρυθμοί είναι πολύ χαμηλοί. Ναι, γιατί πολλά από τα χρήματα αυτά, κύριε Βαμβακίδη, είναι μαύρα χρήματα. Είναι χρήματα δηλαδή που δεν είχαν φορολογηθεί. Δεν θα μπορούσε να πει, παράδειγμα λέω τώρα, η κυβέρνηση, βάζω 30% flat φόρο για όσους θα φέρουν πίσω, ή 25% ή 20%. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό, δεν μπορεί να πω εγώ ποιο θα είναι το ποσοστό αυτό. 30, 35%. Και εσείς, φέρνοντας πίσω, πληρώνετε το φόρο και νομιμοποιείτε τα χρήματά σας. Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν στην Ιταλία παλιότερα, για παράδειγμα. Σύμφωνα, ένας τέτοιος μηχανισμός πιστεύω ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Θα μας άφηνε η Τρόικα να το κάνουμε αυτό?
Ρωτώ. Πιστεύω ότι θα μας άφηναν να γινόταν. Εγώ σίγουρα, πάλι πιστεύω ότι δεν θα μας άφηναν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εναντιώνεται... Πιστεύω ότι θα τα θέλαν στις δικές τους τράπεζες. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εναντιώνεται σε τέτοιες πρακτικές, αλλά αλήθεια είναι ότι έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και από την Ιταλία, όπως είπατε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο οι τράπεζες να μπορέσουν να υποστηρίξουν την οικονομία αν δεν έχουν ρευστότητα. Φύγανε πάρα πολλά χρήματα, πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ώστε και αυτά τα χρήματα να έρθουν πίσω και να πληρωθούν φόροι από αυτά τα χρήματα και οι τράπεζες να βρουν την ρευστότητα που χρειάζονται. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο οι τράπεζες να εξασφαλίσουν τις καταθέσεις που χρειάζονται από μόνες τους να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κάποια λύση πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρεθεί. Η πρόβλεψή σας είναι ότι θα είμαστε στα μνημόνια για πόσα χρόνια ακόμη? Σίγουρα, επειδή ακούω πολλή συζήτηση ότι το μνημόνιο θα τελειώσει φέτος, το μνημόνιο το οποίο ήδη έχουμε υπογράψει κρατάει μέχρι τις αρχές του 2016. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δανείζει την Ελλάδα μέχρι τότε. Οπότε το λιγότερο στο οποίο θα τελειώσει το πρόγραμμα είναι αρχές του 2016. Μάλλον θα κρατήσει πολύ παραπάνω, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στην Ιρλανδία, όπου τελείωσε το πρόγραμμα, θα υπάρχουν 2 φορές το χρόνο επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βαμβακίδη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ Εγώ πολύ. Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ. Το μυστικό είναι ότι θα υπογραφεί μνημόνιο μετά από εκλογές. Αυτό θέλουν οι δανειστές. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο στην διαπραγμάτευση. Και... θα το λένε αλλιώς, βέβαια. Κύριε Σκουβλέτη, έρχομαι. Παρακαλώ. Νομίζω ότι ο κύριος Κοτάκης μαρτύρησε το όλο σκηνικό πώς στείνεται. Πληροφορίες ότι... διαμαρτύρησε. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Λέμε, τι μαρτύρησε. Το λέω θετικά. Το λέω θετικά, διότι ενημερώνουμε τον κόσμο. Διότι βλέπουμε ότι όλη αυτή η αφήγηση περί του success story, περί του τέλους του μνημονίου, την άνοιξη, περί του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο θα ανάγκαζε τους δανειστές να δουν με ένα διαφορετικό μάτι το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, καταλήγει σε νέα μέτρα που μάλλον θα παρθούν και ένα νέο μνημόνιο, όπως είπατε και εσείς, μετά τις ευρωεκλογές. Είναι μια σίγουρος, πολιτική, είναι μια πολιτική παραχώρηση που κάνουν οι δανειστές στους ανθρώπους τους στην Ελλάδα. Ναι. Κατανοητό. Για ποιους λόγους? Εγώ νομίζω ότι σε αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, ότι είναι η ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα. Διότι στα υπόλοιπα δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλος βαθμός συμφωνίας. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα και οι τελευταίες κυβερνήσεις πήραν μια σκυτάλη που λέγεται μνημόνιο. Την οποία την πήρε ο Παπανδρέου, την έδωσε στον Παπαδήμο και ο Παπαδήμος στον Σαμαρά. Το ερώτημα σήμερα είναι αν θα πρέπει να την πετάξουμε αυτή τη σκυτάλη. Αν θα πρέπει να πετάξουμε στην άκρη αυτές τις πολιτικές οι οποίες έχουν διαλύσει την οικονομία και την κοινωνία. Και νομίζω μπορούμε. Ο κύριος Δελαστίκ αν θα πρέπει, το περιέγραψε πάρα πολύ συγκεκριμένα με τα νούμερα. Βλέποντας και τους καλεσμένους μας και βλέποντας ότι κάποιοι από αυτούς είναι συνταξιούχοι, θα ήθελα να προσθέσω ένα άλλο νούμερο που ακριβώς δείχνει τη σημερινή πραγματικότητα. Μία στις 2 ελληνικές οικογένειες ζει με τη συντάξη των παππούδων. Και όσο αντέξουν αυτοί οι παππούδες. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι με τις αλλαγές που γίνονται στην υγεία δεν θα αντέξουν. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι το δημόσιο αγαθό της υγείας δεν θα είναι για όλους. Όπως δεν θα είναι και η υγεία και η παιδεία. Βεβαίως αυτά για μια κοινωνία όπου περιέγραψε λίγο την αντίληψη πώς την θέλει η κυρία Ξαφά είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια. Είναι υπερδιωγκωμένο κράτος. Είναι σπατάλες που κάναμε, που μας φέραν ως εδώ. Αλλά εγώ επιμένω να αναφέρω ένα συγκεκριμένο νούμερο. Και τωρινό και πριν από λίγα χρόνια. Το 2008 τα 39 δισεκατομμύρια που είχαμε δανειστεί εκείνη τη χρονιά, τα 26 πήγανε για τοκοχρεωλήσια, τα 11 δις για τόκους και τα 2,5 για εξοπλιστικά προγράμματα. Εξοπλιστικά προγράμματα, κύριε Τράγκα. Ξέρετε τι σημαίνει εξοπλιστικά προγράμματα. Τίποτα δεν πήγε, για το διωγγωμένο τότε κοινωνικό κράτος ή για μισθούς και συντάξεις. Αλλά και από αυτό το τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο πρόγραμμα βοήθειας, εντός πολλών εισαγωγικών βοήθειας, που δόθηκε ποτέ σε χώρα μεταπολεμικά. Αυτό που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Το 94% έχει πάει για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνο το 6% για να καλύψει ανάγκες του προϋπολογισμού. Δεν είναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα ήταν το πρωτογενές έλλειμμα του 2009. Μισό λεπτό. Μιλάω ότι μόνο το 6% από όσα μέχρι τώρα έχουμε δανειστεί έχει πάει για να καλύψει
ανάγκες του προϋπολογισμού. Το 94% από όλο αυτά που μας δώσανε. Όλο το διάστημα που είχαμε πρωτογενές έλλειμμα θα πει ότι μας δανείζανε και για να πληρώνουμε εμείς μισθούς και συντάξεις. Μισό λεπτό, δεν μπορούσαμε μόνοι μας να συντηρήσουμε το δημόσιο. Θα σας απαντήσω το τέρας το οποίο φτιάξαμε. Έχουμε λοιπόν τώρα φτάσει σε ένα σημείο όπου αν το πρόγραμμα πετύχει, πρέπει για τα επόμενα 30 χρόνια να δίνουμε 9 δις ετησίως. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους είναι προτεραιότητα. Και βιωσιμότητα χρέους σημαίνει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε ένα γενναίο κούρεμα στο μεγαλύτερό του μέρος. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Θα μου πείτε, καλό είναι αυτό. Βρήκαμε και σε κάτι που συμφωνούμε. Είναι το μόνο. Θα μου πείτε, αυτό το πράγμα γιατί να το κάνουμε σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντως, ας συνεννοηθούμε, κύριε Σκουρδρέτη, εθνικά, έστω σε αυτό το ένα που συμφωνούμε πολύ. Δηλαδή ότι. Δεν βλέπω ότι να συμφωνεί κούρεμα... ο κύριο Σαμαρά. Δεν βλέπω να συμφωνεί ο κύριο Σαμαρά. Θα μα το πει τώρα. Δεν άκουσα τον κύριο Σαμαρά να το θέσει. Εγώ μάλιστα άκουσα τον κατεξοχήν υπουργό οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, που του είπε ο κύριο Σόμπλε, forget it, Γιάννη. Και είχε το θράσος να το πει αυτό σε συνέντευξη. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα έβλεπε τον κατεξοχήν άνθρωπο που πάει να διαπραγματευτεί για τα συμφέροντα αυτού εδώ πέρα του κόσμου που είναι εδώ και μας παρακολουθεί να λέει πολύ απλά, ανερυθρίαστα, forget it, Γιάννης. Τι θα πει δηλαδή, τι να ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε τους ανθρώπους που μεταναστεύουν, να ξεχάσουμε τη φτώχεια μας, τη δυστυχία, τις δεκάδες επιχειρήσεις που κλείνουν. Είναι αυτό διαπραγμάτευση. Λοιπόν, η διαπραγμάτευση πρέπει να αρχίσει. Διότι πράγματι υπάρχουν δύο σχέδια. Το σχέδιο της απόλυτης υποταγής στους δανειστές, το οποίο το είδαμε, είναι αδιέξοδο, διαλύει τα πάντα, το οποίο το υπηρέτησαν και ο Παπανδρέου και ο Παπαδήμος και ο Σαμαράς με μεγαλύτερη ένταση, ξεγελώντας μάλιστα ο Σαμαράς σε πρώτη φάση τον ελληνικό λαό, ξεγελώντας τον Μάιο και τον Ιούνιο ότι θα είχε μια πολιτική επαναδιαπραγμάτευσης. Αντίθετα, εφάρμοσε αυτή την πολιτική με μεγαλύτερη ένταση και το σχέδιο αυτή τη στιγμή της για πρώτη φορά διαπραγμάτευσης στηριζόμενη στον ελληνικό λαό. Έναν ελληνικό λαό που τον ρίξαν στην κατάθλιψη, τον βάλαν στην γωνία, τον βάλαν απέναντι, τον λιδωρήσανε, τον αντιμετωπίσαν με αυταρχισμό. Τα είδαμε όλα αυτά. Υπονομεύσαν τη δημοκρατία του, τα δικαιώματά του. Στο θέμα του χρέους φαίνεται να υπάρχουν και εσωτερικές διαφωνίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο κύριος Σταθάκης είπε ότι το 5% είναι επαχθές, ενώ άλλα στελέχη του κόμματός σας μιλούν για λογιστικό έλεγχο υπενισόμενα ότι το μεγάλο τμήμα του χρέους είναι επαχθές. Μην ξεχνάμε και την παραδοχή του κύριου Μιλιού προ λίγων ημερών που μίλησε για το πρωτογενές πλεόνασμα. Καμία. Θα έρθουμε και στο πρωτογενές πλεόνασμα. Και σωστά έκανε. Καμία. Να τοποθετηθεί. Κύριε Κατσανέβα, καταρχήν σας άκουσα και πριν και φαίνεται ότι δεν έχετε αντιληφθεί τι σημαίνει επαχθές χρέος. Το επαχθές χρέος είναι ένας νομικός όρος που αφορά σχέσεις δανειοδότησης ανάμεσα σε δύο κράτη, όπου μπορείς να πας στα διεθνή δικαστήρια να το κηρύξεις επαχθές και να ζητήσεις τη μία αποπληρωμή του. Και να πεις ότι είναι παράνομο. Αυτό μπορεί να το αποδείξεις αν πείσεις τα δικαστήρια ότι είναι προϊόν εκβιασμού. Δηλαδή ο κύριος Σταθάκης είπε ότι είναι παράνομο το 5%. Κύριε Κατσανέβα, ακούστε λίγο. Γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το θέμα λοιπόν του επαχθούς χρέους είτε 5. Κύριε Κατσανέβα, ακούστε λίγο. Είναι κρίσιμο να καταλάβετε. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν. Είτε είναι 5, είτε είναι 10, είτε 15. Είναι τελείως ανεξάρτητο από το πολιτικό αίτημα που διατυπώνουμε εμείς για να καταστεί βιώσιμο το χρέος, πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο όμοιο του μέρους. Ειλικρινά, μας είναι αδιάφορο ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα στοιχείο επιπλέον στη διαπραγμάτευση το να πω ότι πόσο είναι το επαχθές χρέος. Επειδή το ζητούμενο ξέρω σήμερα λίγα είναι, γράμματα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά σήμερα που είναι, λοιπόν, το 5% είναι, που είπε ο κ. Σταθάκης, ποιο είναι επαχθές. Αυτό είναι δηλαδή που θα διαγράψουμε, το 5% και θα πληρώσουμε το 95%. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά και να το καταλάβετε και εσείς και να το καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε εσείς αυτή τη στιγμή, παρά τις προσπάθειές σας αυτή τη στιγμή να τους, μην τους βοηθήσετε να καταλάβουν. Λέω λοιπόν ότι είναι ανεξάρτητο το αίτημα για τη διαγραφή του μεγαλύτερου χρέους από το πόσο είναι επαχθές ή όχι. Ή πόσο μπορεί να αναγνωριστεί. Ανεξάρτητο. Και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό το λένε και οι κύκλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μήπως ο κ. Σταθάκης θέλει να κάνει τον καλό στους δανειστές και πετάτε διάφορα περίεργα. Τώρα καταλαβαίνω την αγωνία σας να υπάρξετε πολιτικά, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω και αμέσως μετά. Και θα υπάρξουμε. Ναι. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε αν είσαστε από εδώ ή από εκεί. Έχετε υπάρξει στο Πασόκ και ξέρετε τη διαδρομή. Με τη Μέρκελ ή απέναντι στην κυρία Μέρκελ. Με το ευρώ ή απέναντι στο ευρώ. Κύριε Κατσανέ, το μνημόνιο ή απέναντι στο μνημόνιο. Αφήστε τον όμως τώρα να απαντήσει. Όχι, αυτό το θέμα του 5%. Ναι, σας ακούσαμε. Είναι σημαντικό, δεν μου απαντήσει. Καλά, εντάξει.
Απάντησε αυτό που εκείνος νομίζει ότι πρέπει να απαντήσει. Θέλετε να απαντήσει όπως θέλετε. Ίσως δεν καταλαβαίνω με τις λίγες γνώσεις. Ο καθένας απαντάει όπως θέλει. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή. Δίνουμε ορισμούς ό,τι θέλουμε στο χρέος και απαντάμε. Εάν αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια να απαντήσει η Ευρώπη στο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ανάγκη να συζητήσει συνολικά για την στρατηγική της αυτή τη στιγμή απέναντι στην κρίση. Διότι στην ελληνική περίπτωση συμπυκνώνονται, νομίζω, όλα τα σημαντικά, τα επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα για να έχει παρόν και μέλλον. Δηλαδή, μπορούμε σήμερα να πορευόμαστε με τον ακραίο αντικοινωνικό νεοφιλελευθερισμό? Μπορεί να υπάρξει Ευρώπη με λιγότερη δημοκρατία, χωρίς κοινωνικό κράτος και με ηφαισιακές πολιτικές? Είναι φιλόδοξο να θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μπορέσει εκλεγόμενος, ερχόμενος στην εξουσία, να μεταβάλει όλο το ευρωπαϊκό τοπίο για να υποφεληθεί η Ελλάδα. Δεν είναι το θέμα. Αυτό ακούγεται πολύ φιλόδοξο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακούγεται πολύ φιλόδοξο. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και για να παράδειγμα, δεν ξέρει κανείς από εμάς στην Ελλάδα, εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα σήμερα από την κυρία Μαρία Πολύζου που μου έστειλε το σχετικό μήνυμα στο Twitter, ότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει, είναι η 472 του 2013, η οποία λέει ότι θα είμαστε σε επιτήρηση έως ότου αποπληρώσουμε το 75% του χρέους. Είναι αλήθεια. Άρα, και στο παρελθόν. Άρα που ερχόμαστε αυτή τη στιγμή. Στην ανάγκη να έρθουμε με ρήξεις αυτές τις πολιτικές, στην ανάγκη να συντονίσουμε τους αγώνες μας με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Σήμερα υφίστανται αυτές τις πολιτικές. Άρα υφίστανται, κύριε Κόνστα. Αν την παρακολουθείς, κύριε Κόνστα, να τον τιμωρήσετε, κύριε Κόνστα. Από την αρχική σας παρέμβαση, κύριε Κόνστα, από την αρχική σας παρέμβαση, δεν αντιληφθήκατε αυτό που είχε πει ο Ρεν και η Μέρκελ. Δηλαδή την μεγάλη δυνατότητα που είχαμε να αξιοποιήσουμε το υπερόπλο της συμμετοχής μας στην Ευρωζώνη και να θέσουμε τα ζητήματα όπως ήταν. Δηλαδή, αν κατέρε η Ελλάδα, θα συμπαρέσει ρόλο τους υπόλοιπους. Αποθανέτω, εάν έφερε... μου, Ελλάδα, τον αλλοφύλλο. Δεν είναι αποθανέτω. Παρακαλώ, και αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή, ως προς την εξής διάσταση. Τη δανειακή σύμβαση. Ναι. Την τελευταία δανειακή σύμβαση. Την έχει το κόμμα σας? Τη δανειακή... Σας έχει δοθεί. Λέτε αυτές που έχουν αποκρύψει από τον ελληνικό λαό. Δεν έχω δει εγώ δανειακή σύμβαση. Συμφωνώ απολύτως. Και είναι πράγματι με την ερώτησή σας. Δεν θα έπρεπε οι δανειακές συμβάσεις να είναι σε γνώση των πολιτών? Βεβαίως. Και να είναι επισκέψη και μέσα από. Και να ξέρουν και ποιος τις έγραψε. Γιατί λένε ότι τις έχουν γράψει από εδώ τις δανειακές συμβάσεις. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει ζητήσει το κόμμα σας να τις... Και δεν σας τις δίνει. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση που οφείλει να έχει αυτή τη στιγμή. Φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΔΗ, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Και εκεί δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα... Τι δεν έχει και δεν βλέπει. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι θέλουμε τη δανειακή σύμβαση και τα ψηλά γράμματα. Και τα ψηλά γράμματα. Όλα αυτά τα οποία τα έχετε αποκρύψει από τον ελληνικό λαό. Διότι ακολουθείτε μια πολιτική η οποία στην πράξη υπονομεύει την δημοκρατία, και αυτό δεν φαίνεται μόνο διότι έχετε αποκρύψει την δανειακή σύμβαση, φαίνεται και από τον τρόπο που νομοθετείτε εις βάρος του ελληνικού κοινοβουλίου με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία είναι στα όρια της ανταγματικότητας και έξω από την ανταγματικότητα. Έχετε καταργήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχετε καταργήσει τα υπουργικά συμβούλια, δεν πατάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Τι δημοκρατία είναι αυτή η οποία βλέπουμε μπροστά μας? Σε αυτά όλα πρέπει να απαντήσετε. Αφού σας διαβάσω πρώτα ένα μήνυμα, όχι κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Υποθέτω, κύριε Καζερικολά, ότι θα έχω χρόνο, έρχομαι γιατί αμέσως, έχω πάρα πολλά πράγματα. Έρχομαι αμέσως, κυρία Σιμακοπούλου, μην ανησυχείτε. Ο κύριος Σταμάτης Φραγκούλης μου λέει, ωραία τα λέει ο κύριος Σκουρλέτης, αλλά δεν με πείθει να τον ψηφίσω χωρίς σχεδιασμό. Δηλαδή, λεφτά υπάρχουν? Ακριβώς. Ρωτάει για την επόμενη μέρα. Το κατάλαβα. Μα ακριβώς αυτό το ερώτημα είναι καταρχήν θα πρέπει να το απαντήσουμε όλοι. Θα πρέπει να το απαντήσουμε. Και βέβαια ένα ερώτημα που έρχεται κατά κόρον, αλλά είναι ερώτημα που το απαντούσατε και στις εκλογές, είναι τι θα γίνει αν σας πει όχι η άλλη πλευρά. Η ανάγκη. Αν εσείς πάτε για το κούρεμα και σας πει όχι. Τι θα γίνει την επόμενη φορά? Απολύστε κι άλλους. Απολύστε κι άλλους. Υπάρχει, και το θέτω έτσι ως προβληματισμό, υπάρχει η τοποθέτηση του κυρίου Δραγασάκη στο τελευταίο βιβλίο που εξέδωσε, που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, μια ομάδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι και ο Λένιν, όταν έγινε επανάσταση, πήγε και αρνήθηκε το εξωτερικό χρέος της Ρωσίας, τα βρήκε μπαστούνια και μετά αναγκάστηκε σε διαπραγματεύσεις.
κατά αναλογία, κύριε Σκουλέτη, αυτό που μας περιγράφεται είναι μια όμοια κατάσταση και αντιφάσκη, κατά τη γνώμη μου, με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Δραγασάκης. Όπως επίσης ο κύριος Δραγασάκης λέει εδώ στο βιβλίο του ότι τα μνημόνια αποτελούν παραρτήματα και εκπλήρωση όρων δανειακών συμβάσεων. Άρα, λέει, η ακύρωση των μνημονίων αφήνει άθικτες τις δανειακές συμβάσεις. Και θέλετε να κάνετε διαπραγμάτευση με τον τρόπο που λέτε. Διαπραγμάτευση, αλλά σημαίνει υποχρεώσεις, σημαίνει και δικαιώματα ενδεχομένως. Πώς θα το κάνετε αυτό, εάν δεν πάρετε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις έναντι των δανειστών, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν που είναι απέναντί μας, ότι πρέπει να γίνουν άπαρτα τα πράγματα. Σημαίνει διαπραγμάτευση. Σαφώς. Και μιλάμε για διαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων. Αλλά δεν λέτε μιλάμε για τι θα κάνετε. Μισό λεπτό. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν μπερδεύω μιλάμε τίποτα. Για ακύρωση του μνημονίου και για διαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων. Με τη διαφορά ότι τα πολιτικό αίτημα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους πρέπει να είναι η ευτυχής κατάληξη μιας επίπονης προσπάθειας διαπραγμάτευσης. Απλώς έρχεται ο σύντροφός σας και σας λέει: προσέξτε, μην σπάσουμε τα μούδρα μας όπως τα σπάσε και ο Λένιν όταν έκανε την επανάσταση. Ωραία. Και θέτει το ερώτημα: τι ήταν αυτό, αριστερή, όχι, θα σας διακόψω όλους. Μακάρι να γράψουμε τόσο μεγάλη ιστορία. Κύριε Σκουρλέτη, αλλά εγώ λέω να προσγειωθούμε. Θα απαντήσετε σε δύο λεπτά. Πρέπει να σας διακόψω όλους για δύο λεπτά. Διότι θα χάσω τη γραμμή με τον κύριο Βαρουφάκη που τον έψαχνα εδώ και ώρα στην Αμερική και θέλω για 2-3 λεπτά να μας πει πώς βλέπει να εξελίσσονται τα πράγματα στο άμεσο μέλλον. Καλησπέρα κύριε Βαρουφάκη από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Χαντιδιώτη. Θέλω να ρωτήσω πρώτον αν κατά τη γνώμη σας είναι λύση για το θέμα του χρέους η επιμήκυνση και η μείωση των επιτοκίων ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι χρειάζεται γενναίο κούρεμα. Και δεύτερον, να σας ρωτήσω αν βλέπετε μπροστά μας να έρχονται και άλλα μνημόνια ή αν πιστεύετε αντίθετα ότι τελειώνουμε εντός του 2014 με το μνημόνιο και την Τρόικα. Πρώτον, η επιμήκυνση θα είναι μόνο μια επιμήκυνση της κρίσης. Δεν θα αποτελεί επίλυση του ζητήματος της βιωσιμότητας του χρέους. Όταν είσαι επιτοχευμένος και κακά τα ψέματα, το ελληνικό δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος του, είναι πτωχευμένο. Το να σου επιμικύνουν τις αποπληρωμές και ιδίως όταν έχει φτάσει σε τόσο μεγάλο όγκο το χρέος, ακόμα και ο εκμηδενισμός του επιτοκίου, απλώς θα κρατήσει την Ελλάδα μέσα στο μαύρο σύννεφο της πτώχευσης για τα επόμενα 20 χρόνια. Το γνωρίζουν αυτό οι Ευρωπαίοι και οι ίδιοι κατανοούν ότι δεν είναι λύση αυτό. Πολιτικά, για λόγους που προλαλήσαντες εξήγησαν, τους συμφέρει να κάνουν μια επιμήκυνση την ώρα που γνωρίζουν ότι δεν αποτελεί λύση. Όσο για το αν θα υπάρξει άλλο μνημόνιο, προφανώς θα υπάρξει άλλο μνημόνιο. Και κοιτάξτε, όταν έχεις πτωχεύσει εντός μιας νομισματικής ένωσης, δεν μπορείς παρά να προχωρήσεις μέσα από μια συμφωνία με τους εταίρους. Εάν θέλετε να ονομάσουμε τη συμφωνία με τους εταίρους μας μνημόνιο, τότε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει μνημόνιο. Το θέμα είναι τι μνημόνιο. Το πρόβλημα με τα μνημόνια που είχαμε ως τώρα ήταν ότι ήταν δηλητηριώδη. Και ήταν δηλητηριώδη όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Το μνημόνιο το οποίο αυτή τη στιγμή ισχύει έχει εξοκύλει. Είναι, αν θέλετε, μια συμφωνία δανειακή που έχει ξεπεράσει την ημερομηνία λήξης της. Το ερώτημα είναι οι επόμενες να μην ξεπεράσουν την ημερομηνία λήξης τους γρήγορα, συν το να μην είναι τοξικές και δηλητηριώδεις τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη. Τώρα, αν αύριο το πρωί μας χάριζαν οι δανειστές το χρέος, η Ελλάδα είναι έτοιμη να ανοίξει καινούργια περπατησιά, να ανοίξει καινούργια σελίδα. Έχουμε ξεπεράσει τις παθογένειες οι οποίες μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω σε δύο σκέλη. Πρώτον, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η απάντηση είναι ότι δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα να γίνει αυτό. Γιατί αν έχουμε όντως πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο να είναι βιώσιμο, να μην το έχουμε μόνο φέτος, αλλά μπορεί να το έχουμε και του χρόνου, και σε δύο χρόνια και σε τρία χρόνια, μια πλήρης διαγραφή του χρέους ουσιαστικά θα έλυνε το πρόβλημα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση. Η δική μου άποψη είναι ότι το να ξεπεράσεις το πρόβλημα του χρέους, και γι' αυτό δεν χρειάζεται διαγραφή όλου του χρέους. Το να ξεπεράσεις, να βγεις από αυτό το μαύρο σύννεφο, από αυτή τη μαύρη σκοτεινή ομίχλη, τοξική ομίχλη του χρέους, είναι αναγκαία συνθήκη για την περπατησιά που αναφέρεται, δεν είναι ικανή.
Ο σχεδιασμός όμως, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει. Εγώ δεν κακίζω την κυβέρνηση, ούτε τον κύριο Στουρνάρα, ούτε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνει σοβαρό σχεδιασμός για ένα αναπτυξιακό μέλλον της Ελλάδας. Όταν έχεις ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ως καρκίνωμα, ως μια μαύρη τρύπα που απορροφάει ό,τι ενέργεια έχει η ελληνική κοινωνική οικονομία, και όταν έχεις ένα δημόσιο χρέος το οποίο ουσιαστικά σηματοδοτεί στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ελλάδα είναι τελειωμένη ιστορία, ό,τι και να λέμε για recovery, δεν μπορείς να κάνεις αναπτυξιακό σχεδιασμό. Είναι κακά τα ψέματα. Επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη παρατήρηση για κάτι που σας άκουγα που συζητούσατε πριν. Για το θέμα του αν η Γερμανία και συγκεκριμένα ο κύριος Σόιμπλε μπορεί να αντιμετωπίσει κατάματα τους Γερμανούς βουλευτές στην Ομοσπονδιακή Βουλή στο Βερολίνο και να τους πει ότι ξέρετε θα διαγράψουμε ένα μέρος του ελληνικού χρέους. Όπου υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να γίνουν αυτά. Δεν θα το ονομάσουν διαγραφή χρέους σε καμία περίπτωση. Το μόνο που πρέπει πραγματικά εμείς να σκεφτόμαστε είναι πώς να πιέσουμε προς μια κατεύθυνση που από τη μία μεριά να αποτελεί ουσιαστική διαγραφή χρέους, όχι μια απλή επιμήκυνση, αυτό που, στο οποίο αναφέρεται ο κ. Στουρνάρας, αλλά ταυτόχρονα να δώσεις και στον κ. Σόιμπλε τη δυνατότητα να κάνει marketing στην Ομοσπονδιακή Βουλή με έναν τρόπο που να μην φαίνεται ότι είναι χρέος. Και για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και να σταματήσω να σας κουράζω, θα μπορούσαν κάλλιστα να ανταλλαχθούν μέρη του ελληνικού χρέους με ειδικά ομόλογα τα οποία να έχουν μέσα τους ρήτρα ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο κομμάτι των αποπληρωμών μας των μελλοντικών να γίνονται αυτοματοποιημένα μόνο όταν υπάρχει ανάπτυξη στην χώρα. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά αποτελεί μεγάλο κούρεμα χρέους και δεν το ονομάζεις κούρεμα χρέους. Βέβαια, για να γίνει κάτι αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιήσει το πρωτογενές πλεόνασμα ως διαπραγματευτικό χαρτί και όχι ως φετίχ όπως κάνει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρουφάκη. Καλό βράδυ. Κυρία Σιμακοπούλου. Όταν έχετε γνώση αγορά. Κύριε Κατσανέβα, παρακαλώ, η κυρία Σιμακοπούλου δεν έχει μιλήσει. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Από πού να αρχίσει κανείς με όλα αυτά. Αλλά θα μου επιτρέψετε, αν μπορώ να απαντήσω, να αρχίσω με την ερώτηση την οποία διαβάσατε του κυρίου Φραγκούλη, του τηλεθετή, η οποία είχε να κάνει με το πού θα βρει τα λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ήθελα να σας πω ότι. Επειδή ακούσαμε πάρα αυτή πολλά. Ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το κατανοώ, αλλά επειδή είναι και μία ερώτηση που συμμερίζομαι κι εγώ και θα ήθελα να τη συγκεκριμενοποιήσω, γιατί ακούσαμε πολλά νούμερα και δεν θα τα βάλω με τα νούμερα τα οποία ακούσαμε. Θα τα βάλω όμως με κάτι που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ επανειλημμένος και συγκεκριμένα με τις υποσχέσεις τις οποίες έχει δώσει. Γιατί ξέρετε, ξεκινήσαμε τη συζήτηση βέβαια από το μνημόνιο, το οποίο είναι λογικό. Απ' την άλλη πλευρά, το μνημόνιο δεν ξημέρωσε μία μέρα. Υπήρχαν χρόνια όπου υπήρχε μία νοοτροπία, υπήρχαν χρόνια που υπήρχε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά του πολιτικού συστήματος που μας απογοήτευσε, υπήρχαν χρόνια που υπήρχαν διάφορες πρακτικές, κρατικισμός, κρατικοδίαιτη, επιχειρηματικότητα. Υπήρχαν χρόνια, για χρόνια όλα αυτά τροφοδοτούνταν με δανεικά. Δεν είχαμε ανεργία η οποία πήγε από το 9% στο 27%, γιατί με δανεικά. Προσλαμβάναμε νέους ανθρώπους και τους κάναμε δημοσίους υπαλλήλους και αυτό κάναμε και τους καταστρέφαμε κιόλας, γιατί το όνειρο της ζωής τους ήταν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Με τα δανεικά αυτά συντηρήσαμε μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και έτσι καταστράφηκε ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Και έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο μνημόνιο, το οποίο ναι, την πρώτη φορά ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους πρώτους που είπε ότι το μείγμα πολιτικής ήταν λάθος. Πάντως αυτά στα οποία αναφέρεστε όλα τα έκανε το κόμμα σας. Το κόμμα σας και το Πασόκ. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι καινούργια πολιτικός και ποτέ δεν έχω πει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες στη δική μου την παράταξη για το παρελθόν. Αλλά σε ένα παλαιό κόμμα με μεγάλη ιστορία από το 1974. Αυτή τη στιγμή και η παράταξή μου ήταν αυτή που έβαλε στην Ευρώπη την Ελλάδα, μου επιτρέπετε. Αλλά έκανε και αυτά που περιγράψατε και έκανε πριν. Και αυτά που περιέγραψα πριν, αλλά είναι και αυτή η οποία αυτή τη στιγμή είναι η μοίρα της. Σε κάθε σημείο που έρχεται η ώρα της ευθύνης και πρέπει να πάμε πέρα από το λαϊκισμό και το λεφτά υπάρχουν και τις υποσχέσεις, είναι αυτή που λέει την αλήθεια και κάνει τα δύσκολα πράγματα. Με συγχωρείτε και αυτό τον τελευταίο αυτή τη στιγμή. Χρόνο. Αφού τώρα... εκλεγήκατε, γιατί πριν, όταν έκανε τα δύσκολα πράγματα όπως θα εννοείται το Πασόκ, ήσασταν απέναντι. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Βεβαίως σας επιτρέπω. Απλώς σας θυμίζω και να πω... ότι ήσασταν εγώ εναντίον δεν αποποιήθηκα ευθύνες. Μνημονίου. Δεν αποποιήθηκα ευθύνες. Και είπα ότι η Νέα Δημοκρατία στο πρώτο μνημόνιο μίλησε για το λάθος κομμάτι της πολιτικής, αλλά στήριξε τις μεταρρυθμίσεις. Όπως τη στηρίζει και τώρα. Στήριξε τις μεταρρυθμίσεις, δεν έγιναν κάποια πράγματα, φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και έπρεπε να σωθεί τώρα, η χώρα. Τώρα, γιατί δεν συνεννοείστε να πάτε μαζί
τα δύο μεγάλα γιατί κόμματα δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης στο θέμα του χρέους. Γιατί δεν απλά υπάρχει. Απλά πράγματα. Εγώ καταρχάς, άκουσα τον κύριο Παπαδημούλη σήμερα το πρωί. Φαντάζομαι και ο κύριος Σκουρλέτης θα συμφωνεί με αυτό. Σε εσάς. Να λέει τον ότι εκεί, αν η κυβέρνηση μας καλέσει να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε για το θέμα του χρέους, για αυτό το ειδικό εθνικό θέμα, θα προσέλθουμε σε διάλογο. Ναι, καταρχάς μπορούν να συζητήσουμε. Ναι, γιατί να μην συνεννοηθούν. Μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους πρώτα αυτό για το θέμα του χρέους, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το θέμα του χρέους. Όταν ο κύριος Σταθάκης λέει για το 5% ότι είναι επαχθές και ας μην μου λέει τώρα ο κύριος Κουλέτης για νομικά θέματα κτλ. Μπορούν να συνεννοηθούν τι θέλουν για το χρέος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ας μην πάμε στο μπορούν να συνεννοηθούν τελικά για την παράταξη, μέσα στην παράταξή τους ποιο νόμισμα θέλουν. Για σας δηλαδή, υπάρχει αν ήταν ο κύριος Λαφαζάνης εδώ, υπάρχει θα είχε μια διαφορετική χρέος συζήτηση με τον κύριο Κατσανέπα. Κυρία Σιμακοπούλου, για σας υπάρχει επαχθές χρέος, λοιπόν, διεκδικείτε κούρεμα του χρέους. Πέστε και μια θέση. Η θέση μας για το χρέος είναι γνωστή. Ποια είναι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο βιωσιμότητας. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε αυτοί που το χρέος το μειώσαμε περισσότερο από ό,τι έχει μειωθεί διεθνώς συνενετικά. Αυτό δεν προέκυψε και το αποτέλεσμα είναι μια καινούργια είδηση. Στις μέρες χρέους έχουμε το χαμηλότερο επιτόκιο με το οποίο έχετε κάποια καινούργια νούμερα να μας πείτε σήμερα. Πάμε λοιπόν, σας παρακαλώ, γιατί θέλω πάρα πολύ να συμπληρώσω την ερώτηση αυτή, γιατί είναι κάτι το οποίο πέρα από τα νούμερα που είπαμε είναι το εξής. Εγώ λοιπόν αποφάσισα, κύριε Σκουρλέτη, να δω αυτά τα οποία υπόσχεστε στον ελληνικό λαό, τι θα μπορούσαν να κοστίζουν. Έκανα λοιπόν μια πολύ απλή άσκηση. Λέτε λοιπόν ότι θα επαναφέρετε τους μισθούς του δημοσίου. Ωραία. Στο επίπεδο του 2009. Άμα δούμε πού ήταν το 9 και πού είναι σήμερα με τον προϋπολογισμό, αυτό τον θα κοστίσει 8,6 δις. Θα πάρετε πίσω όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν τους πάρετε. Εκεί ήταν το δημόσιο. 8,6 δις το κόστος γι' αυτό. Δεν θέλετε αποκρατικοποίηση. Προβλέπονται 6,2 δις. 6,2 θέλετε γι' αυτό. Λέτε θα καταργήσετε το μνημόνιο, αλλά όχι τη δανειακή σύμβαση. Αυτά τα οποία είναι στο μεσοπρόθεσμο, τα οποία θα καταργήσετε, είναι στην κατηγορία μέτρα. 3,4 δις. Θα επαναφέρετε τις δαπάνες για κοινωνική προστασία και παιδεία. 1,3 δις, 2,2 δις. Θα πάω στο επίπεδο του 9. Ξέρετε πόσο κάνει αυτός ο λογαριασμός, κύριε Σκουρλέτη? Κάνει 21,7 δις. Επίσης, εάν εσείς τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει, που ανακοίνωσε ο κύριος Μηταράκης τους τελευταίους 18 μήνες, είναι 8 δις, θα τις καταργήσετε. Να βρούμε και άλλα 8 δις γι' αυτό, γιατί αυτό κάτι χρηματοδοτεί στον προϋπολογισμό. Και για να μην μιλήσω για τη συσάχθεια στα κόκκινα δάνεια, όπου με υπολογισμούς του κύριου Προβόπουλου, γι' αυτό θέλετε 65 δις. Έχω φτάσει ήδη στα 90. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή είπε: εγώ θα βρω τα λεφτά. Μην με ρωτάτε για τα λεφτά που θα τα βρω. Απάντησε. 2 δις από τα καύσιμα, 2 από τα πλαστά τιμολόγια, 0,8 από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Και από τις offshore 2, μπορεί και 3, μπορεί και 4, άντε και 4. 7,8 δις, κύριε Σκουρλέτη. Στα 21,7 πώς ακριβώς φτάνουμε και τα υπόλοιπα 8 και τα 65 για τη συσάχτεια. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε ανεύθυνοι και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να λαϊκίζουμε. Και εγώ θα ήθελα να τα πω αυτά. Και το άλλο πράγμα που ήθελα να πω, επειδή... Τώρα αυτό το Γιάννη Ξέχνατο που είπε στον κύριο Στουρνάρο, ο κύριο Σόιμπλε, αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, κυρία Σιμακόπουλου? Εγώ έχω να σας πω. Θέλω να πω, μήπως πρέπει να του πείτε εσείς να το ξεχάσει. Διότι η συμφωνία του 2012 ήταν ότι αν επιτύχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο το πετύχαμε με αίμα, με ανεργία, με φόρους φοβερούς κλπ., ότι θα γίνει σοβαρή συζήτηση για το χρέος. Αυτό. Αυτή είναι η σοβαρή συζήτηση. Είναι συμφωνία και δέσμευση του Eurogroup. Να μας λένε ξέχνατο. Συμφωνία και δέσμευση του Eurogroup από τον Νοέμβριο, όπως ξέρετε. Θα έπρεπε να θυμούνται οι Γερμανοί τουλάχιστον πρώτον ότι υπάρχει και ένα θέμα κατοχικού δανείου που δεν το θέτει επίσημα το ελληνικό κράτος. Και δεύτερον, θα έπρεπε επίσης να θυμούνται ότι μετά τον πόλεμο, το 1953, διεγράφησαν τα δικά τους χρέη και τους δόθηκαν και χρήματα για να ξεκινήσουν κύριε την ανάπτυξη. Κύριε Χατζηνικολάου, πηγαίναμε στη Βουλή αύριο πρέπει και να τους τα πείτε αυτά, κυρία Σιμακόπουλου. Επειδή κάποιος είπε και όχι να σας λένε ξέχνατο και να το ακούτε. Ότι το διακρατικό χρέος, κάποιος είπε πριν, είναι πιο εύκολο να το διαπραγματευτεί κανείς. Άμα ερχόμασταν στη Βουλή αύριο και λέγαμε ότι μας χρωστάει η Αλβανία, λέω εγώ, ένα κράτος, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια. Δεν τους τα συγχωρούμε. Λέω, δεν τους τα συγχωρούμε τα μισά. Θα ήταν εύκολο να περάσει αυτό από τη Βουλή. Το λέω γιατί ακούγεται ότι εντάξει, άστο επαχθές χρέος. Το υπόλοιπο, επειδή είναι διακρατικό, δεν είναι στον ιδιωτικό τομέα, δεν το έχουν οι τράπεζες, είναι πιο εύκολο να πας.
Υπάρχουν και πολίτες σε άλλες χώρες. Βάλτε τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι το κατοχικό δάνειο. Στο τραπέζι υπάρχει, υπάρχει το κατοχικό δάνειο. Υπάρχει θέση της κυβέρνησης για το από κατοχικό δάνειο. Όχι, δεν πειράζει. Το έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους εταίρους του στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι κατά της εξάρτησης του κατοχικού δανείου. Το διακρατικό χρέος είναι πιο επικίνδυνο και χειρότερο από το ιδιωτικό χρέος. Αυτό έκανε ο κύριος Παπανδρέου. Πέρασε το ιδιωτικό χρέος, το έκανε διακρατικό το χρέος. Αυτή είναι η ιστορία του μνημονίου. Ναι, αυτό λέω. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Διακρατικό χρέος είναι να μας χρωστάει η Αλβανία 500 εκατομμύρια. Τα συγχωρούμε. Στην αγαπητή κυρία Σιμακοπούλη, θέλω να πω κάτι. Είπε νούμερα σωστά, τα άθροισε. Κύριε Τράγκα, να το πείτε μετά τις διευθύνσεις. Ναι, με συγχωρείτε, ναι, εγώ θα ήθελα επιστρέφουμε να πω ένα πράγμα. Βεβαίως, θα έχετε, έχετε ακόμη ευχαριστώ τον λόγο. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να μπείτε στη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Άσκαλε! Τι ένα-ένα στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Την Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Διδό σωτηρίου ματωμένα χώματα. Το αριστούργημα της ελληνικής πεζογραφίας που χαρακτηρίστηκε σύγχρονη βίβλος της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη, το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας.